Τώρα θα καλησπερίσουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας, τον κύριο Μάρκο Δέμπα, καθώς η δημοσιότητα έρχεται ακόμα μία επιστολή προς πίεση όσον αφορά την έκδοση ηλεκτρονικών οικοδομικών αδειών. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας και να συζητήσουμε λίγο μαζί και αυτή την πρότασή σας και την έκκληση προς το αρμόδιο Υπουργείο για τις οικοδομικές άδειες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δυστυχώς, θα τα λέγαμε και λίγο μέσω Skype, δεν τα καταφέραμε, αλλά η τηλεφωνική, εν πάση περιπτώσει, επικοινωνία νομίζω μας καλύπτει. Πράγματι, έτσι είναι. Εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει και προσπαθούμε να βρούμε και την επόμενη μέρα μετά από αυτή την κρίση, που αργά ή γρήγορα πιστεύουμε ότι έτσι κι αλλιώς θα την ξεπεράσουμε με τις λιγότερες δυνατόν απώλειες. Mm-hmm. Το νόημα αυτής της επιστολής, βέβαια, που έγινε σε συνεργασία και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ο Κύμα Παπαδόπουλος, που είναι και μηχανικός, και με το Τμήμα των Τεχνικών Επαγγελμάτων της Ομοσπονδίας, με τον Μάκη Δημητριάδη, αλλά στη συνέχεια και στη συζήτηση με τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, εδώ τον Απόστολο τον Παυλίδη, που ουσιαστικά προτείνουμε και έφυγε από το Επιμελητήριο της Καβάλας μία επιστολή αργά χθες το απόγευμα προς τους υπουργούς. Ουσιαστικά περιβάλλοντος ενέργειας του κ. Χατζηδάκη, που είναι και ο αρμόδιος υπουργός, αλλά και στον Υπουργό Εσωτερικών και Ψηφιακής Σύγκλησης, προκειμένου οι καθυστερήσεις που βλέπουμε και που είναι πολύ γνωστές εδώ στην Πολεοδομία Καβάλας, ιδιαίτερα στην έκδοση πολεοδομικών αδειών, εκτιμούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ίσως θα έχει ακόμα χειρότερα αποτελέσματα, μια που βλέπουμε πλέον αυτό το χρονικό διάστημα οι περισσότερες υπηρεσίες να υπολειτουργούν, στελέχη πιθανόν να μην μπορούν να πάνε στις υπηρεσίες τους και ακόμα ίσως και κάποιοι άλλοι να έχουν πάρει κάποια αναγκαστική άδεια. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει επομένως ότι όταν θα επανέλθουμε στην κανονικότητα, μία σειρά προβλημάτων που συναντούσαμε στην έκδοση και στις νομοδοτήσεις υπηρεσιών για την έκδοση πολεοδομικών αδειών θα έχει μεγάλη καθυστέρηση. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες της εκδόσης αδειών. Είναι η κατηγορία 1, 2 και 3. Η κατηγορία 3, που ουσιαστικά είναι οι κατοικίες, τα σπίτια, να το πω έτσι απλά, εκδίδονταν με πρόσφατη νομοθεσία με ηλεκτρονικό τρόπο και πολύ γρήγορα, μέσα σε κάποια 24 ώρα. Δυστυχώς όμως η κατηγορία 1 και 2, που είναι για τις βιοτεχνίες, μεταπαιδικές μονάδες, ξενοδοχεία, που είναι αυτό ακριβώς το οποίο μας ενδιαφέρει, είναι ουσιαστικά οι επενδύσεις που γίνονται, οι επεκτάσεις που γίνονται ουσιαστικά στην μεταποίησή μας και στον τουρισμό, αυτές δυστυχώς δεν υπήρχε η ψηφιακή ή η ηλεκτρονική τους, θα λέγαμε, έκδοση αδειών. Mm-hmm. Υπήρχε μια και υπάρχει μια σειρά νομοδοτήσεων και υπηρεσιών, όπως η αρχαιολογία, το δασαρχείο, που θέλει και φυσική παρουσία ανθρώπων, όπως των μηχανικών, των τοπογράφων και των καθεξής, των αρχιτεκτώνων, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια καθυστέρηση. Πολύ καλά θυμάστε, χρόνια τώρα το λέμε, ναι. Ένα και δύο χρόνια για την έκδοση κάποιων αδειών. Αυτό νομίζω είναι ευκαιρία πλέον, αυτήν την εποχή που βλέπουμε ότι όλες σχεδόν οι υπηρεσίες αρχίζουν πλέον και μπαίνουν στην ψηφιακή εποχή και εξαιτίας της κρίσης. Βλέπουμε ξαφνικά πώς εύκολα εκδίδονται κάρτες ανεργίας του ΟΑΕΔ. Βλέπουμε πώς παίρνονται αποφάσεις ή αιτήματα υποβάλλονται από τους δικαιούχους μέσω του Εργάνη, μέσω του TaxisNet, ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται κάποια φυσική παρουσία. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς τώρα προτείνουμε. Ότι πλέον και η κατηγορία 1 και 2, που έπρεπε να υπάρχει η φυσική παρουσία, η μεταφορά φακέλων, η επαφή με τις υπηρεσίες, επομένως να περάσουμε στην ψηφιακή εποχή και στην ηλεκτρονική διαχείριση, στον ηλεκτρονικό τρόπο, έτσι ώστε να αποφύγουμε καθυστερήσεις και χρονοτριβές την επόμενη μέρα, πόσο νου που θα μας έρθει. Αυτό είναι το νόημα της επιστολής μας προς τους υπουργούς. Την κοινοποίησαμε και στους βουλευτές και στο Τεχνικό Επιμελητήριο και στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, προκειμένου φαντάζομαι ότι όλοι εμείς οι φορείς της επιχειρηματικότητας που θέλουμε την επόμενη μέρα τάχιστα να τρέξουν οι διαδικασίες, να πατάξουμε τη γραφειοκρατία, είναι νομίζω μια χρυσή ευκαιρία μέσα από αυτή την κρίση και βλέποντας ότι το σύνολο σχεδόν πλέον των υπηρεσιών πάνε στην ηλεκτρονική διαχείριση, να μια καλή ευκαιρία αυτές οι δύο κατηγορίες να ενταχθούν, να ψηφιοποιηθούν και όλα να γίνονται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο. Θα πούμε ότι είχαμε την ευκαιρία σήμερα να δούμε και στη δημοσιότητα και ένα δελτίο τύπου από τον κύριο Λαζαρίδη, τον βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
κύριε Πρόεδρε, που τάσετε ξεκάθαρα στο πλευρό του επιμελητηρίου και σε αυτά που ζητάτε. Και από ό,τι φαίνεται, ίσως έχουμε και ευχάριστες ειδήσεις εκ των Αθηνών για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί όντως έχουμε μπει πλέον στην ψηφιακή πολιτική και καλό είναι να εξυγχρονιστούν οι τομείς και οι διάφοροι φυσικότατα και μετά την κρίση και τη λήξη του Παγκόσμιου Συναγερμού για τον Κορονοϊό. Έτσι είναι. Εμείς θέλουμε αρρωγούς σε αυτή την προσπάθεια. Όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και στελέχη, θέλουμε συνεργασίες και συνέργειες. Και πραγματικά ευχαριστούμε και τους βουλευτές και ιδιαίτερα και τον Μακάριο τον Λαζαρίδη που άμεσα βλέπω κινήθηκε μετά την χθεσινή απογευματινή μας επιστολή και εύχομαι πραγματικά και οι ίδιοι τους με τον τρόπο και την πίεση που έχουν κάτω στην Αθήνα και τη συχνότερη επαφή με τα Υπουργεία πραγματικά να το θέσουμε το θέμα σε πολύ πιο υψηλό επίπεδο και πραγματικά να βρεθεί άμεσα η λύση. Εμείς ξέρετε πολύ γνωστά, που είναι πολύ γνωστόν εδώ, ότι στην δικιά μας πολεοδομική υπηρεσία, στο δικό μας το γραφείο, στο Δήμο της Καβάλας, δυστυχώς οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια. Και νομίζω ότι αυτή η πρότασή μας θα βοηθήσει την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών. Φυσικά και θυμάμαι και τον αγώνα σας, Πρόεδρε, και το προηγούμενο διάστημα και το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί και με την Φορεία Αρχαιοτήτων και το τι θα γίνει με τη Θάσο. Δηλαδή, προσπαθείτε κατά καιρούς να πιέσετε και ίσως είναι η κατάλληλη ευκαιρία, αφού πλέον μπορούμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας, να έρθει και αυτή η μέρα που θα αφορά και το πολυοδομικό τμήμα της περιοχής μας. Πράγματι, και αυτό προτείνουμε επίσης, ότι και όλες αυτές οι γνωμοδοτικές επιτροπές, υπάρχουν επιτροπές αρχιτεκτονικές, επιτροπές στην αρχαιολογία, μια σειρά επιτροπών, όπου και αυτές ακόμα θα ζητούμε να ενταχθούν και αυτές σε αυτό στο κομμάτι της. Πλέον του ηλεκτρονικού τρόπου της ψηφιακής σύγκλησης. Νομίζω ότι ζούμε πλέον κάποια γεγονότα με πολύ ραγδαίες εξελίξεις και εκτιμώ ότι είναι κάποια πρόταση που θα τύχει θετικής αντιμετώπισης και πραγματικά θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω όλα αυτά τα στελέχη που αυτό το διάστημα συνεργαστήκαμε και στο επιμελητήριο και στην Ομοσπονδία προκειμένου να καταλήξουμε σε αυτό το πολύ θετικό κείμενο που νομίζω θα είναι η αρχή και άλλων σκέψεων και προτάσεων που έτσι και αλλιώς θα επεξεργαστούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα με σκοπό να βελτιώσουμε την επιχειρηματικότητα. Η καιρή θα είναι δύσκολη το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι μόνο αυτό που σκεφτόμαστε τώρα τα μέτρα ανακούφισης, δεν είναι τα δεύτερα μέτρα που περιμένουμε ενίσχυσης της ρευστότητας, αλλά είναι και μέτρα το πώς κάποιες καταστάσεις, κάποιες διαδικασίες, κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες και πολυνομίες είναι μια χρυσή στιγμή νομίζω να τα αλλάξουμε όλα και να πραγματικά να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο κράτος που θα είναι φιλικό προς τον πολίτη, τον επιχειρηματία και πραγματικά να πάμε από εδώ και πέρα με πιο γρήγορους ρυθμούς γιατί οι καταστάσεις θα είναι πολύ δύσκολες. Αγαπητέ Πρόεδρε, δράτομαι για την ευκαιρία με τη συγκεκριμένη συνέντευξη να ρωτήσω λίγο για την άποψή σας σχετικά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και τα νεότερα που έχουμε για το ΕΣΠΑ, καθώς από ό,τι φαίνεται θα υπάρξουν επιπλέον χρήματα τα οποία θα δοθούν στην Ελλάδα μετά και τη λήξη του συναγερμού για την υγειονομική κρίση και δεν θα υπάρχουν μέσα σε αυτό το πακέτο οι εθνικοί πόροι. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τα νέα, θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς πιστεύετε πώς θα πάει αυτή η πορεία και αν είναι μια καλή ευκαιρία να μπουν και περισσότερες επιχειρήσεις μέσα σε συγκεκριμένα προγράμματα. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι πολύ θετικό το να ανακοινώνονται πόροι, οι οποίοι ουσιαστικά είναι κοινοτικοί πόροι, είναι ευρωπαϊκοί πόροι που είναι και εξασφαλισμένοι πόροι, να το πούμε αυτό, και μάλιστα με μηδενική συμμετοχή του ελληνικού κράτους. Δεν σας κρύβω ότι μια αιτία των καθυστερήσεων πολλές φορές ήταν η έβρεση των εθνικών πόρων. Όταν βγαίνει ένα πρόγραμμα, για παράδειγμα, 1 εκατομμύριο ευρώ, να το πω τυχαίο το νούμερο, και έχει μια συμμετοχή 15% το ελληνικό κράτος, αυτές οι 150.000 για παράδειγμα θα πρέπει να βρεθούν. Και αν δεν βρεθούν, δεν προχωράει το πρόγραμμα. Άρα αυτό μας λύνει τα χέρια. Ένα θετικό στοιχείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο θετικό στοιχείο ότι βρίσκονται επιπλέον πόροι. Και πλέον από τη μόχλευση που θα γίνει από τα υφιστάμενα προγράμματα που έχουν κάποιες πιθανόν καθυστερήσεις ή αδράνειες και μπορούν να κινηθούν με μια άλλη ταχύτητα και σε άλλες πλέον στοχευμένες, θα λέγαμε, δράσεις, αυξάνονται επομένως τα κονδύλια
και υπάρχει και μια μεγαλύτερη ευελιξία στην διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Άρα είναι πολύ θετικό αυτό το οποίο ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, τα ποσά τα οποία συζητιούνται εκτιμώ και πρέπει να αυξηθούν πολύ περισσότερο στη συνέχεια, γιατί είμαι σίγουρος ότι οι ανάγκες θα είναι πολύ περισσότερες. Αν και για μας αυτή τη στιγμή νομίζω το κρίσιμο στοιχείο θα είναι τι θα γίνει στο Eurogroup της Τρίτης, όπου πραγματικά θα αποφασιστεί εάν αυτό το περιβόητο ευρωομόλογο ή με κάποια άλλη ονομασία θα μπορέσει να πάρει σάρκα και οστά. Εκεί νομίζω θα είναι το κρίσιμο σημείο που και ο Πρωθυπουργός έχει ήδη δηλώσει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να σταθεί στο ύπρος της και να πάρθουν οι αποφάσεις που πραγματικά θα βοηθήσουν αυτή την κρίσιμη στιγμή όλες τις χώρες οι οποίες πλήττονται, που δεν θα σκύβω πλέον ότι είναι το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδατε, ακόμα και η Σουηδία που θα λέγαμε το είχε πάρει πολύ πιο αψήφιστα, βλέπουμε ότι σήμερα ακόμα και εκεί οι θάνατοι να μεγαλώνουν. Βλέπουμε τι γίνεται επίσης και σε άλλες όπως την Ολλανδία ή τη Γερμανία. Επομένως, δεν είναι μόνο η Γαλλία, δεν είναι μόνο η Ιταλία, δεν είναι μόνο η Ισπανία, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Όλες οι χώρες έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας καταρχήν, και από εκεί και πέρα αυτό έχει και ένα σοβαρό αντίκτυπο και στην οικονομία μας. Επομένως, πολύ θετικά αυτά που ακούγονται για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, αλλά θα είναι ακόμα πιο θετικά να ακούσουμε ένα μεγάλο πακέτο που αυτό προσδοκά πλέον η αγορά. Ένα μεγάλο πακέτο το οποίο θα στηρίξει τις επιχειρήσεις και την κοινωνία το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί, επαναλαμβάνω, άλλη μια φορά, νομίζω ότι η κρίση είναι πολύ βαθιά και θα την αισθανθούμε πολύ περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα, άρα θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την πολύ αυξημένη ανεργία που σίγουρα θα έρθει, πώς θα αντιμετωπίσουμε το κλείσιμο κάποιων επιχειρήσεων οι οποίες δεν θα μπορέσουν να ανοίξουν την επόμενη μέρα, που θα πάμε ξανά σε επανακίνηση. Και φυσικά αυτό θα έχει αντίκτυπο στα νοικοκυριά, στην κοινωνία ολόκληρη. Άρα αυτό το κομμάτι θα πρέπει να το προστατεύσουμε. Και πλέον αυτών των πολύ σωστών μέτρων που ανακοινώνονται σιγά σιγά και τμηματικά, άσχετα αν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, κάποιες αντιρρήσεις, αν πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, νομίζω ότι είναι μέτρα στη σωστή κατεύθυνση. Εγώ επιμένω η επόμενη μέρα, που δεν θα είναι και μακριά, σε 1,5-2 μήνες το πολύ θα ξεκινήσει η επόμενη μέρα, θα πρέπει να μας βρει όλους με κάποιους άλλους στόχους και με άλλα, θα λέγα και με άλλα χαρτιά και στοιχεία στα χέρια μας. Σε ευχαριστώ θερμά για την συνέντευξη, κύριε Πρόεδρε. Με προσοχή σας ακούσαμε και ελπίζουμε για τα καλύτερα για τον επιχειρηματικό κόσμο, τόσο της Καβάλας όσο και της περιφέρειάς μας. Να είστε καλά. Θα ήθελα άλλη μια φορά ευκαιρία και εμείς να σε ευχαριστήσουμε που είστε κοντά μας μέσα από το κανάλι, μέσα από την τηλεόραση, και σας ακούμε και μας ενημερώνετε και μας δίνετε και επίσης τη δυνατότητα και εμείς να μεταφέρουμε κάποιες σκέψεις. Νομίζω το μένουμε σπίτι, το ξαναλέμε, και πρέπει να το ασπαστούμε, γιατί έρχονται και ένα 15ήμερο που θα θέλαμε όλοι εξαιτίας του Πάσχα να είμαστε έξω, αλλά νομίζω ας κάνουμε υπομονή και ίσως το επόμενο Πάσχα θα είναι πολύ πιο γιορτινό από ότι αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και πολύ όμορφο το τελευταίο σας μήνυμα.